Πολίτες που συμμετείχαν στην πρώτη φάση διενέργειας των 4 σωμάτων επανέλαβαν σήμερα τη σχετική διαδικασία στον Δήμο Φεστού στο πλαίσιο της πληθυσμιακής οροεπιδημιολογικής μελέτης για τη λίμωξη COVID-19. Δείχνουν τα πρόσωπα που πέρασαν τη λίμωξη μετά από 2, 3 και 4 εβδομάδες ανάλογα το τύπο των αντισωμάτων. Μας βοηθούν πάρα πολύ γιατί θα ξέρουμε πόσο είναι το πραγματικό ποσοστό του πληθυσμού που έχει περάσει τη λίμωξη, γιατί ξέρετε ότι περνάει συχνά στο μεγάλο του βαθμό με πολύπια συμπτώματα ή με ελάχιστα συμπτώματα, οπότε δεν φτάνουν όλες οι περιπτώσεις στην κορυφή ή δεν φτάνουν στις υπηρεσίες υγείας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσπάθεια της ερευνητικής ομάδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς αποτελέσματα θα διαμορφώσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποσοστό των ανθρώπων που πέρασαν τη λίμωξη. Όμως το μυστικό αυτής της πρότασής μας, της πρότασης της Ιατρικής Σχολής, ερευνητικής ομάδας, δεν είναι η φωτογράφηση μιας χρονικής στιγμής, αλλά κυρίως η επανάληψη. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, τον κύριο Κλουβεράκη, τον κύριο Κρουτσοτάκη, τον κύριο Σουρβίνο και την κυρία Αναστασάκη, γιατί είναι αλήθεια ότι η ομάδα μας μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές προσπαθεί να κάνει τα δύνατα δυνατά. Με την επανάληψη των 4 σωμάτων, η έρευνα της ιατρικής σχολής εξετάζει το αν υπάρχουν αλλαγές αναφορικά με την ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι της COVID-19 στα άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία της πρώτης φάσης της μελέτης. Να έχεις μια εικόνα πόσο της 100 του πληθυσμού της Κρήτης έχει προσβληθεί. Με μεγάλη ευχαρίστηση, όπως και την πρώτη φορά, αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε το χώρο που κάνανε την πρώτη έρευνα, γιατί θεωρούμε ότι η δουλειά που κάνουν είναι φοβερά σημαντική, προκειμένου να δούμε σε ποια κατάσταση, σε ποιο ρυθμό υπάρχει η πανδημία στην περιοχή μας. Στη μελέτη συμμετέχει ένα τυχαία επιλεγμένο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και άνω. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευνας από την επιστημονική ομάδα, όπως δήλωσε ο Χρήστος Λιονής.